Στέφανος. Πριν ένα χρόνο, το τηλεοπτικό συνεργείο παρευρέθηκε στην πρώτη βάπτιση ενός 29χρονου στο μοναδικό βαπτιστήριο ενηλίκων και στη σύγχρονη υποδομή σε σχήμα Σταυρού που δημιουργήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στον Άγιο Νικόλαο, καταγράφοντας τις εντυπωσιακές αυτές εικόνες αλλά και τις στιγμές χαράς της οικογένειάς του. Είχα στο μυαλό μου πολλά αρκετά χρόνια τώρα. Τα τελευταία δύο χρόνια ορίμασε λίγο μέσα. Έμαθα για το καινούριο βαπτιστήριο από τον Πάτερ Γιώργιο και αποφασίσαμε ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Στέφανος στο όνομα του Πατρός και του Υιού. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελεστεί δεκάδες μυστήρια στο βαπτιστήριο, το οποίο είναι δημοφιλές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες, τελούνται μαζικές βαπτίσεις. Οι βαπτίσεις μας λοιπόν, δόξα στον Θεό, πάνε καλά. Από τότε που εσείς πρωτοκαλύψατε το γεγονός εδώ των εγγενείων του Ιερού Ναού, αλλά και της πρώτης βαπτίσεως, από τότε και μετά έχουμε επιτελέσει πολλά μυστήρια βαπτίσεων. Οι άνθρωποι το έχουν μάθει και στην Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδος και επιθυμούν να βαπτίσουν τα ενήλικα πρόσωπά τους αλλά ακόμα και τα ανήλικα, γιατί βαπτίζουμε από 8 χρονών και πάνω. Πέρα από τους κριτικούς, μεγάλο είναι το ενδιαφέρον από τη Γερμανία, την Αγγλία και από άλλες χώρες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι συνδυάζουν βάπτιση με ολιγοήμερες διακοπές στο νησί μας. Από τις σλαβικές χώρες, από τη Γερμανία, παιδιά που βρίσκονται στη Γερμανία και για κάποιους λόγους δεν τα βάπτισαν οι γονείς τους, αλλά έχουν διπλή καταγωγή. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να βαπτίσουμε στις 15 του Οκτώβρη ένα αγόρι από την Ελλάδα σε ηλικία 12 χρονών και δύο παιδιά από την Αγγλία. Η σύγχρονη αυτή υποδομή γεμίζει με μεγάλες ποσότητες νερού για τις ανάγκες της βάπτισης και είναι μοναδική στο είδος της σε επίπεδο Κρήτης. Οργανώνουμε τις βαπτίσεις μας όταν έχουμε πολλούς να βαπτιστούν, γιατί ξέρετε η διαδικασία είναι λίγο περίπλοκη ως προς την πλήρωση του βαπτιστηρίου σε νερό, στη θερμοκρασία του. Η Βικτόρια Χίσλοπ ήταν εκείνη η οποία βαπτίστηκε πριν ακόμα δημιουργηθεί το βαπτιστήριο, ναι, και ήταν και εκείνη που μας έδωσε, θα λέγαμε, και την όθηση και τη σκέψη ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια τέτοια υποδομή. Από παιδιά ηλικίας 8 ετών έως και άνθρωποι ηλικίας 55 ετών βαπτίζονται στην επίμαχη υποδομή, η οποία αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία και υλοποιήθηκε με δωρεές. 16 χρονών, 22 χρονών, 30 χρονών, 35 χρονών, μέχρι και 50-55 χρονών έχουμε τελέσει τα μυστήρια. Και οι άνθρωποι πραγματικά τους ρωτάμε πώς ήταν η εμπειρία σας, πώς ήταν το βίωμά σας από το μυστήριό σας και εκφράζονται πολύ ζεστά, πολύ όμορφα και εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι.